Κυρία Χατζηγάννου. Καλησπέρα, Εύη. Οι μέρες που διανύουμε δεν είναι μόνο τα αρκουδάκια, οι καρδούλες, τα μαξιλαράκια και κόκκινες καταστάσεις για την γιορτή των ερωτευμένων. Στη ζωή μας ήταν πάντα και το κόσμημα, έτσι δεν είναι? Το κόσμημα πάντα ήταν, είναι έτσι. Και θα είναι, είναι κάτι που μένει. Ακριβώς. Είναι κάτι που δεν χαλά, είναι κάτι που η διαχρονική, να διαχρονική αξία. Και αργότερα σε κάποιο δικό σου. Ακριβώς. Είναι... Πάντα έχει την αξία του. Πιστεύω ένα κόσμο είναι πάντα καλοδεχούμενο. Και δεν ειδικά. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το θέλει, ειδικά οι γυναίκες. Έτσι είναι. Είναι. Και ειδικά. Και στολίζονται στην και ομορφαίνουν. Και ειδικά στην Κάλυμνο, λοιπόν, έτσι, δεν περνούσε μια ονομαστική γιορτή ή γενέθλια ή μια πρόταση γάμου ή ένας αραβώνας χωρίς να έχει το κάτι της του. Έτσι δεν είναι. Κόσμο. Δεν υπάρχει. Ναι. Ακόμη και η γιορτή, λοιπόν, των ερωτευμένων. Είναι κάποιοι, και κυρίως οι άνδρες παλαιάς κοπής, όπως λέμε, που σκέφτονται το κόσμημα. Να επικεντρωθούμε, λοιπόν, είναι μέσα στο χειμώνα, υπάρχουν και ονομαστικές γιορτές. Έτσι, πάμε να δώσουμε το στίγμα και της γιορτής των ερωτευμένων, αλλά και να τους πούμε πώς μπορούν να υποφεληθούν με έξυπνες αγορές. Ναι, πάντα έχουμε κάποιες προσφορές, ειδικά στα ρολόγια, ωραία, που μπορεί να φτάνουν και τα 40%. Στα κοσμήματα και εκεί έχουμε κάποιες εκπτώσεις. Και υπάρχουν κάποια άλλα είδη που έχουμε, ξέρω εγώ, ποστηλό, κάποια άλλα κομπολόγια με καλές πέτρες, όχι τις απλές ερτίνες μόνο, και με καλές από και χρυμπάρια. Από και χρυμπάρια. Ναι, νομίζω ότι έχουμε και από ατσάλι, αντρικά κοσμήματα που μπορούν να φορέσουν νέοι, σε βραχιόλι, σε σταυρό, με δέρμα. Νομίζω ότι έχουμε αρκετή ποικιλία και ειδικά στο γυναικείο κόσμημα. Πιστεύω ότι τα δικά μου κοσμήματα ξεχωρίζουν. Δηλαδή δεν το λέω εγώ, μου το λένε πελάτες. Κοιτάξτε. Ότι πάντα έχω κάτι που ξεφεύγει από το πολύ πολύ εμπορικό και το συνηθισμένο. Το μονότονο, το συνηθισμένο. Εγώ πιστεύω ότι έχετε για κάθε περίπτωση, έτσι, από τη γέννηση ενός παιδιού μέχρι τον σταυρό του εις βάφτισής του, κάθε περίσταση. Για την κλασική κυρία που θέλει το κάτι της, το ξεχωριστό. Κάτι διαφορετικό. Έτσι, την κοπέλα. Και για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Ακριβώς. Θα βρουν και ασημένια. Και ασημένια που τα αγαπούν πολύ. Και ασημένια που είναι πολύ πιο προσιτά από ότι σε θέμα τιμής, φυσικά, από ότι το χρυσό με τις πολύτιμες πέτρες ή τις ημιπολύτιμες. Και τα ασημένια όμως έχουν καλές πέτρες. Έτσι είναι, έχουν ντουμπλαρισμένες πέτρες σε πολύ όμορφα χρώματα και σχέδια. Νομίζω πως κάποιος μπορεί να βρει αρκετή ποικιλία εδώ. Να σκεφτούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που πέραν από το λουλούδι ή το γλυκό θέλουν και κάτι, είτε αυτό είναι ονομαστική γιορτή, είτε γιορτή των ερωτευμένων. Θέλουν κάποιες μέρες να τις ξεχωρίσουν, γιατί είναι κάποιες μέρες ξεχωριστές στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Είναι. Άρα, λοιπόν, για τους ερωτευμένους. Ακριβώς. Χρόνια το βλέπω, δηλαδή το ζω, επειδή εγώ από μικρό παιδάκι ήμουνα μέσα στο μαγαζί του πατέρα μου. Ειδικά πιο παλιά γινόταν μεγάλη πρόταση γάμου. Και πρόταση γάμου την ημέρα των ερωτευμένων, έτσι δεν είναι? Όπως που να μην πάρει κάτι. Κάτι. Ναι, δεν προλαβαίναμε. Και τώρα, βέβαια. Έχω πετύχει ακόμη και μαμά να παίρνει για το γιο της τον έφηβο. Έτσι, μια καδένα κάτι με ασημένιο για το κορίτσι του. Ναι. Έχω δει και αυτό το φαινόμενο. Γιατί οι γη λένε, εσύ ξέρεις πιο καλά, τις ακριβώς. Ξέρεις μαμάδες να διαλέξουν για το κορίτσι. Ό,τι κι αν είναι, λοιπόν. Να σπεύσουν, λοιπόν, να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει, που επιθυμεί η καρδούλα τους, γιατί εδώ υπάρχουν στη Χρυσοθήκη τα πάντα, για κάθε γούστο, για κάθε περίπτωση και με πρώτη, βέβαια, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, τη γιορτή των ερωτευμένων. Είναι καλό να ρωτάμε, να υποφελούμαστε, γιατί οι εποχές είναι περίεργες. Μπορούμε, λοιπόν, να βρούμε και προσφορές και εκπτώσεις. Οπότε είναι και ο μήνας των εκπτώσεων. Οπότε πάντα έχουμε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές αγορές σε όλους και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είναι ο κόσμος πάντα ερωτευμένος για να σκέφτεται όμορφα. Έτσι, και πάντα υγιής. Ναι, όταν ο άλλος είναι ερωτευμένος, ναι, όλα του φαίνονται πολύ πιο όμορφα, ακόμα και στις μέρες μας. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Νιώθουμε πιο καλά.